Επιστρέψαμε και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Ζαφ Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και life coach. Βοηθά τους ανθρώπους στον τομέα των σχέσεων, στην επίτευξη στόχων και στην επίλυση δυσλειτουργικών συμπεριφορών. Καλησπέρα. Έλλη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ σε ευχαριστώ που τη δέχτηκες. Θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και να σχολιάσω πολύ ωραίο κομμάτι και στο διάλειμμα. Ευχαριστώ. Δεν το επέλεξα τυχαία το κομμάτι. Λέω για σχέση θα μιλήσουμε, θα βάλουμε την Ιρό να παίζει. Να μας εμπνεύσει. Έτσι. Ωραία. Σημερινό θέμα συζήτησης επιλέξαμε για το πώς θα καταλάβει κάποιος ή κάποια ότι το άτομο που βγαίνει ραντεβού είναι κατάλληλο για σχέση. Σωστά. Υπάρχει λοιπόν το μυστικό να καταλάβουμε εάν κάποιος ή κάποια είναι κατάλληλο άτομο. Εντάξει, γενικότερα δεν υπάρχουν απόλυτα μυστικά. Σίγουρα. Ούτε υπάρχουν απαράβατοι κανόνες, mm-hmm. όπως αν ακολουθήσουμε θα μπορούμε σε όλες τις περιπτώσεις να εντοπίσουμε εύστοχα αν και προβλέποντας το μέλλον αν είναι κατάλληλο το άτομο αυτό για σχέση. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά και κάποιες συμπεριφορές που διακρίνοντάς τες mm-hmm. από την αρχή της επικοινωνίας μας, ναι. θα είμαστε σε θέση να mm-hmm. έχουμε ένα πρώτο δείγμα για το αν μπορούμε να κάνουμε κάτι σοβαρό. Δεν ξέρω ναι. αν θες να ξεκινήσουμε ας πούμε, να αναλύουμε ή αν θες να θέσεις κάποιο ερώτημα πιο συγκεκριμένο. Όχι, πες μου και έχω σημειώσει και εγώ κάποια πράγματα. Ναι, θα ήθελα να ξεκινήσεις. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κοίτα, καταρχήν, το πρώτο πράγμα το οποίο πολλοί άνθρωποι που θέλουν να κάνουν μια σχέση το παρακάμπτουν mm-hmm. είναι αν θέλει και ο άλλος άνθρωπος να κάνει μια σχέση μαζί μας. Πολύ σημαντικό. Ισχύει. Πολλές φορές λοιπόν ξεκινάμε κάτι, βγαίνουμε με έναν άνθρωπο, χτίζουμε και πλάθουμε ένα ιδανικό σενάριο με το μυαλό μας mm-hmm. και θεωρούμε ότι θα δρομολογηθεί με τον τρόπο τον οποίο έχουμε φανταστεί, χωρίς να έχουμε κάνει την πιο βασική ερώτηση, την οποία δεν θα συμβούλευα να κάνουμε από την αρχή ή okay. μόλις κάνουμε κάτι με έναν άνθρωπο, αλλά αφού γνωριζόμαστε σε βάθος χρόνου, mm-hmm. έχουμε βγει αρκετές φορές έξω, έχουμε έρθει κοντά ερωτικά, mm-hmm. αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε λίγο που πάμε. Mm-hmm. Άρα η πρώτη προϋπόθεση είναι και ο άλλος άνθρωπος να είναι θετικός στο να χτίσει μαζί μας κάτι με τους όρους που έχει μια σχέση. Οκ, okay. ωραία. Μετά, ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα είναι να υπάρχει μια βαθιά εκτίμηση μεταξύ μας. Mm-hmm. Πολλές φορές όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, η έλξη η οποία νιώθουμε για αυτό που βλέπουμε ή για την άβρα του ή για κάποια πιο εξωγενή χαρακτηριστικά του. Ή δηλαδή, για αυτό που πλάθουμε, όπως είπες και εσύ, ότι βγαίνω εγώ με κάποιον ας πούμε και το φαντάζομαι ότι κάναμε σχέση με το χεροπόλι που λέμε. Ναι, mm-hmm. ναι, ναι, ναι. Οπότε πίσω από κάποια εξωγενή χαρακτηριστικά όπως mm-hmm. είναι η εμφάνιση, mm-hmm. είναι η άβρα, είναι σημαντικό. Για παράδειγμα το χιούμορ, ο τρόπος που φλερτάρει, mm-hmm. καμιά φορά ζούμε λίγο μέσα σε μια πλάνη και δεν βλέπουμε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Όμως mm-hmm. με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά θα ζήσουμε τις μέρες ενδεχομένως και τα χρόνια μας. Mm-hmm. Δηλαδή το πώς μας φλερτάρει είναι κάτι που μας κινεί το ενδιαφέρον στην αρχή. Σίγουρα. Και ενδεχομένως το ενισχύει μέσα στη σχέση. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτός ο άνθρωπος σταθερός ή έχει mm-hmm. διακυμάνσει στην ψυχολογία του. Mm-hmm. Έχει ενσυναίσθηση για παράδειγμα. Φαίνεται να κατανοεί τις ανάγκες μας. Mm-hmm. Ρωτάει πράγματα για μας ή απλά τώρα επειδή περνάμε καλά στην αρχή γιατί κάνουμε καλό σεξ και βγαίνουμε και γελάμε. Ενδιαφέρεται για τα συναισθήματά μας. Όταν δεν είμαστε καλά για κάτι το οποίο συνέβη, για παράδειγμα, στη δουλειά μας, mm-hmm. μπαίνει στη διαδικασία να αφιερώσει χρόνο ή το προσπερνάει και πηγαίνει κατευθείαν σε αυτά που ο ίδιος έχει στο μυαλό, του. Να πει. Ναι. Όπως και ο χρόνος του, φαντάζομαι, τι θέλει να μάθει για μας, τι λεπτομέρειες που λέμε, για την καθημερινότητα, όπως ανέφερες και εσύ, mm-hmm, mm-hmm. ή γενικότερα Υπήρχε. Πράγματα για εμάς. Μετά ας πούμε είναι και αν έχουμε έναν κοινό τρόπο αντίληψης για την ζωή και κοινές αξίες uh-huh. και για το τι εστί σχέση. Uh-huh. Δηλαδή είναι καλό και είναι σημαντικό να uh-huh. είμαστε άνθρωποι που αντιλαμβανόμαστε το τι σημαίνει ανθρώπινη συμπεριφορά και για το ποια συμπεριφορά είναι η ορθή με τον ίδιο τρόπο. Σωστά. Να έχουμε κοινές ηθικές αξίες. Ναι. Είναι θετικό να έχουμε και κοινά πιστεύω σε κάποια βασικά πράγματα. Mm-hmm. Δεν είναι απαραίτητο να είμαστε και ήδη Ολυμπιακός ή Πασόκ, αλλά φαντάζομαι θρησκεία. Εντάξει, ναι, ναι,
σίγουρα αυτά μπορούν να προσπεραστούν, mm-hmm. αλλά παράδειγμα δεν γίνεται ένας από τους δύο να είναι ρατσιστής και ο άλλος να είναι αντιρατσιστής. Ναι, ισχύει. Δηλαδή αυτό είναι πολύ θεμελιώδες. Mm. Παράδειγμα. Ναι. Το αν ακούμε ίδια μουσική δεν παίζει κανένα ρόλο. Συμφωνώ. Για να μην υπάρχουν παρανοήσεις και τέτοιου είδους. Να ταιριάζουμε στο σεξ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δηλαδή πολλές φορές βγαίνουμε με έναν άνθρωπο, ερχόμαστε λίγο πιο κοντά, μπορούμε να ανταλλάξουμε ένα φιλί μια-δυο φορές που θα πάμε για ένα ποτό. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάνει σεξ και λέμε ότι είμαστε μαζί. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να δημιουργεί μεγαλύτερη σύνδεση από το σεξ. Δεν γίνεται δηλαδή mm-hmm. πριν αυτό να συμβεί και να το βρούμε και να δούμε ότι ταιριάζουμε και δρομολογείται και σε αυτόν τον τομέα θετικά η κατάσταση να προαποφασίσουμε ότι είμαστε μαζί. Ναι. Να σε ρωτήσω την ερώτηση για το πού πάει αυτή η σχέση. Ναι. Πότε πρέπει να την κάνει τώρα, είτε ο άντρας είτε η γυναίκα, όποιος δηλαδή του ήρθει πρώτη στο μυαλό. Λοιπόν, μου δίνεις μια πάρα πολύ καλή πάσα. Χαίρομαι. Η δική μου η προτροπή είναι mm-hmm. πρώτα απ' όλα να γνωρίζουμε έναν άνθρωπο. Δηλαδή mm-hmm. να βγούμε αρκετές φορές έξω mm-hmm. κάτω από διάφορες περιστάσεις. Να πάμε για καφέ, να πάμε για ποτό. Να τον ζήσεις λίγο. Να τον ζήσω. Να πάμε μια εκδρομή. Mm-hmm. Ακόμα και γι' αυτό. Γιατί για κάποιους αυτό θα ακουστεί περίεργο. Και εκδρομή. Πολύ ναι. Όχι, να έχουμε έρθει κοντά, να έχουμε κάνει σεξ αρκετές φορές. Mm-hmm. Μετά μπορείς να είσαι σε θέση, κατά τη δική μου γνώμη, mm-hmm. να κρίνεις αν με αυτόν τον άνθρωπο μπορείς να συμβιώσεις για τους επόμενους μήνες ή τα επόμενα χρόνια. Γιατί γι' αυτό μιλάμε, παιδιά. Πολύ δεν ωραίο μιλάμε. Αυτό που λες, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Και νομίζω και πολλά κορίτσια. Αλλά ναι, okay, ωραίο. Ξέρεις τι, Έλλη, να πω λίγο κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολλές κοπέλες. Mm-hmm. Πολλές φορές οι κοπέλες θεωρούν ότι όταν κάνουν σεξ με έναν άνθρωπο mm-hmm. έχουν σεξ, έχουν σχέση. Ναι, διότι, εντάξει, δεν ισχύει αυτό. Για παράδειγμα, έχει τεθεί άτυπα mm-hmm. η υποχρέωση όλο αυτό να συνεχιστεί. Mm. Το καταλαβαίνω, είναι λογικό γιατί ναι. είναι πιο συναισθηματικές οι κοπέλες. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, επειδή σήμερα δεν υπάρχει... Υπάρχει ισότητα και ευτυχώς υπάρχει ισότητα, έτσι, και ναι, αξίες που και εγώ προωθώ μέσα από τα βίντεο μου. Mm-hmm. Δεν παραπλανεί κανείς κανέναν. Δηλαδή, αν μια κοπέλα προχωρήσει, θα πρέπει να το κάνει επειδή η ίδια το θέλει. Βέβαια, όχι βέβαια. Γιατί θα πιστέψει στο μυαλό της ότι έτσι θα οδηγήσει την κατάσταση. Είναι λάθος. Ευκολότερα, ακριβώς. Γιατί μετά mm-hmm. δημιουργεί ίδια προσδοκίες που ο άλλος δεν υποσχέθηκε. Που δεν είναι και έτοιμος ο άλλος ή η άλλη αντίστοιχα, φαντάζομαι. Μπράβο. Γι' αυτό, ξέρεις τι, καλό είναι όμως να ξεκαθαρίζουμε κιόλας. Δηλαδή, εγώ αν δεν είμαι σε φάση για σχέση, μπορώ να σου πω ότι, ξέρεις τι, αυτή την περίοδο θέλω να το πάμε πιο χαλαρά. Ή αντίστοιχα, αν θέλω σχέση, να σου πω, ξέρεις τι, είμαι σε φάση που θέλω όπως διαδικασία να κάνω μια σοβαρή σχέση. Αυτό. Εδώ είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Mm-hmm. Είναι και ο ρόλος της άλλης πλευράς. Δηλαδή, ναι, ναι. Για παράδειγμα, θα πρέπει όταν τεθεί λοιπόν αυτή η ερώτηση που είπαμε, ας πούμε, σε ποιο χρονικό σημείο μπορεί να τεθεί, να είναι και ο άλλος ειλικρινής. Όχι, για βέβαια, παράδειγμα, να δημιουργήσει ένα ψεύτικο αφήγημα το οποίο μόνο δεν είναι πρόθυμος σεξ, να υπηρετήσει, ναι. έτσι ώστε να εξαπατήσει έναν άνθρωπο, mm-hmm. να περάσει καλά, και ενώ του έχει υποσχεθεί ένα πλαίσιο σταθερότητας, να μην είναι πιστό σε αυτό. Να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ, όπως αυτό όμως είναι πρόβλημα του άλλου, έτσι. Δηλαδή, εγώ είμαι ξεκάθαρη. Ο άλλος τώρα τι κάνει και τι σκέφτεται, πραγματικά θα το δεις πρακτικά ούτως ή άλλως αυτό. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Αλλά πρέπει να διατυπωθεί δηλαδή και λεκτικά mm-hmm, mm-hmm. ότι δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Σύμφωνο. Ναι. Τι πρέπει να προσέξουμε τώρα. Ποια λάθη θεωρείς ότι κάνουμε, είτε εσείς οι άνδρες είτε εμείς οι γυναίκες. Όταν βγαίνουμε με κάποιον. Όταν βγαίνουμε με ποια λάθη κάνουμε στο να οδηγηθεί αυτό σε σχέση ή σε ένα ραντεβού. Ναι, ναι, ναι. Για τη σχέση. Εντάξει, σίγουρα είναι, ένα είναι αυτό που αναφέραμε. Δηλαδή mm-hmm. ότι βιαζόμαστε να δώσουμε κάποιον τίτλο. Ναι. Μετά ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι okay, ξεκινάει κάτι μεταξύ μας το οποίο... δεν έχει τεθεί κάτω από όρους δέσμευσης στην αρχή. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, δεν θα μπούμε τώρα στη διαδικασία να ανοίξουμε συζήτηση στον άλλον άνθρωπο για το με ποιους βγήκαμε και με ποιους κάναμε κάτι. Αυτά θα κρατάμε για τον εαυτό μας. Okay. Είναι ξενερωτικό αυτό. Mm-hmm. Ξενερωτικό, ωραίο. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται να ξέρει τι κάνουμε. Okay, το καταλαβαίνει, δεν είναι χαζός. Καταλαβαίνει mm-hmm. ότι εφόσον δεν είμαστε μαζί και απλά βγαίνουμε, προφανώς φλερτάρεις και με άλλους ανθρώπους. Είναι
Είναι λογικό, παιδιά. Ναι. Όπως και από την άλλη πλευρά υπάρχει και το αντίστροφο, ότι κατανοούν πάρα πολλοί άνθρωποι ότι okay, δεν είμαστε μαζί, αλλά δεν πρέπει να μιλάς και με άλλους. Mm-hmm. Δεν μπορείς να θέσεις τέτοιου είδους δέσμευση σε άνθρωπο με τον οποίο δεν έχεις σχέση. Από τη στιγμή που δεν έχετε σχέση, ναι, βέβαια. Ακριβώς, γιατί mm-hmm. αυτό είναι που διαχωρίζει την σχέση από την μη σχέση. Σωστά. Το ότι δεν θα κάνεις κάτι και με άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Οπότε καλό είναι να κρατάμε μια διακριτική στάση. Αφήνουμε τον άλλον ελεύθερο. Ωραία. Μετά, πολύ σημαντικό, δεν πιέζουμε. Δεν πιέζουμε, κορίτσια. Δεν είμαστε ακόμα μαζί, οπότε ναι. τώρα είναι που εδραιώνεται η έλξη και για να επιτευχθεί αυτό δεν χρειάζεται βομβαρδισμός μηνυμάτων, βομβαρδισμός τηλεφωνημάτων και ακραίες απαιτήσεις όπως να περνάμε χρόνο κάθε μέρα μαζί. Ναι. Αφήνουμε την όλη γνωριμία να κυλήσει πιο όμαλα και πιο φυσικά και αν εξελιχθεί σε κάτι έτσι πιο σταθερό, μετά μπορούμε να εκφράσουμε κιόλας και τον τρόπο μας. Με τον οποίο θέλουμε να είμαστε σε αυτή τη σχέση. Αλλά στην αρχή δεν χρειάζεται πίεση, γιατί η πίεση σκοτώνει την έλξη. Η ψυχολογική ασφυξία μειώνει το αίσθημα. Ωραία μας τα λες. Εμένα με έχεις πείσει. Είμαι σίγουρη και τα κορίτσια που μας ακούνε. Κυρίως γυναικείο κοινό, η εκπομπή. Και αγόρια, αλλά ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα κορίτσια μου, ναι, ένα τσικ παραπάνω νομίζω. Ωραία, χαιρετίζω σε όλους, αγόρια και κορίτσια. Στην περίπτωση που έχουμε χωρίσει πρόσφατα από μια σχέση, πότε θεωρείς ότι είμαστε έτοιμοι, εντός εισαγωγικών πάντα, να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο? Και εννοώ σχέση, έτσι, όχι φλερτ. Εντάξει, αυτό τώρα είναι τελείως υποκειμενικό. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μόνιμα να είναι σε μια σχέση, γιατί αυτό το συντροφικό πλαίσιο τους ολοκληρώνει. Okay. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν θέλουν, θέλουν να ανακτήσουν την ελευθερία τους ή την ψυχολογική αυτονομία τους. Σωστά. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν έχουν κάποιο είδους κατεύθυνση. Mm-hmm. Ποτέ δεν είναι σε φάση για κάτι χαλαρό ή σε φάση για σχέση. Mm-hmm. Μπαίνουν σε μια σχέση όταν βρίσκουν κάτι πολύ ποιοτικό. Και αν δεν το βρουν, δεν μπαίνουν. Ωραία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει οπότε κάποια οδηγία που... Είναι τελείως στην κρίση του καθενός αυτό. Ναι. Μπορεί κάποιος να ρωτήσει κάποια πράγματα για να καταλάβει τι θέλει ο άλλος? Αν όντως δηλαδή του λέει την αλήθεια, ότι ξέρεις τι, όντως θέλω σχέση και δεν το λέω έτσι. Δηλαδή αν μπορεί να ρωτήσει κάποια πράγματα εφόσον έχει υποθεί από την άλλη πλευρά ότι θέλει σχέση, ναι, ή αν ναι, είμαστε ναι. στη φάση που δεν έχει υποθεί κάτι? Όχι, ενώ δεν έχει υποθεί. Κοίταξε, αν δεν έχει υποθεί, δεν υπάρχει και λόγος να τεθούν ερωτήματα. Γιατί πάλι επιστρέφουμε σε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι πάμε να πιέσουμε μια κατάσταση προς το να οδηγηθεί σε σχέση, ενώ δεν υπάρχει το χρονικό σημείο για κάτι τέτοιο. Ναι. Αν έχει υπάρξει, δηλαδή αν φτάσουμε, αν κάνουμε αυτά που είπαμε, περάσουμε τον χρόνο που είπαμε κάτω από τις συνθήκες που είπαμε. Ο χρόνος, Ζαφ, ο χρόνος, ας πούμε, ένας ιδανικός χρόνος, ας πούμε, 3-4 μήνες να βγαίνεις με κάποιον, ή είναι ανάλογα πάλι? Είναι ανάλογα, αλλά εντάξει, το 3-4 μήνες όχι, είναι πολύ. Ας πούμε. Είναι πολύ. Όχι. Μπορείς, ας πούμε, σε διάστημα ενός με δύο μήνες, ανάλογα μήνες. Την σχέση και τους ανθρώπους, ναι, εκεί, δεν θα κάνεις κάποια ερώτηση, ας πούμε, εκ του πονηρού για να καταλάβεις. Ρωτάς ευθέως, ξέρεις τι. Ναι. Και θα πω τώρα και πώς μπορούμε να το θέσουμε. Πολύ ανθρώπινα και πολύ ωραία, με πάρα πολύ χαλαρότητα, συντονικότητα της φωνής, χωρίς να περιλαμβάνει έτσι Peace. Κρίση, την κριτική. Ναι, ναι. Ξέρεις τι, περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Μου αρέσει δηλαδή όταν περνάω χρόνο μαζί σου. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω ότι έχουμε συνδεθεί και συναισθηματικά. Ωραία. Έχω αρχίσει να δημιουργώ κάποια συναισθήματα. Και επειδή είσαι ένας άνθρωπος που τηρεί τα κριτήρια που έχω για να μπορέσω να δω, να μπω και σε κάτι έτσι λίγο πιο σοβαρό, και θα ήθελα όλο αυτό να το ζήσω μαζί σου, γιατί είναι ποιοτικό αυτό που έχουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό είναι αμοιβό και από την πλευρά σου. Ωραίο, ωραίο. Για να ξέρω κι εγώ, εφόσον μου έχουν δημιουργηθεί κάποια αισθήματα και δεν βλέπω τη μεταξύ μας σχέση καθαρά σεξουαλικά, πώς το βλέπεις. Να δω κιόλας αν είμαι πρόθυμος ή παύλα πρόθυμη
να συνεχιστεί αυτό που έχουμε με τους όρους που το έχουμε, ή αν επειδή θέλω κάτι άλλο δεν είμαι πλέον πρόθυμος. Ωραία. Πολύ, πολύ κατανοητό. Ωραίο. Δεν ξέρω, θες να μας πεις κάτι άλλο? Ναι, θέλω να πω λίγο το εξής, ότι καμιά φορά όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο και η απάντηση που λαμβάνουμε από τον άλλον δεν είναι αυτή που θέλουμε. Ναι, και αυτό σωστά. Πολλές φορές δεν το παίρνουμε το μήνυμα, γιατί ενώ ενώ συνειδητά το καταλαβαίνουμε, υποσυνείδητα δεν θέλουμε να το καταλάβουμε, οπότε μένουμε σε αυτήν την κατάσταση παρότι θέλουμε σχέση, απλά για να κρατήσουμε τον άλλον και να έχουμε κάποια επαφή επειδή το γουστάρουμε. Ναι. Με αποτέλεσμα να αυτοτραυματιζόμαστε. Όταν έναν άνθρωπο τον ερωτεύεσαι και θέλεις να έχεις την αποκλειστικότητα και να είσαι μαζί του, εάν αυτό δεν είναι αμοιβαίο, θα πρέπει μετά να ζυγίσεις. Αυτά τα οποία παίρνεις μένοντας σε αυτήν την επαφή που δεν είναι σχέση και δεν θα είναι σχέση, είναι περισσότερα από αυτά που χάνεις, ή τα συναισθήματα που βιώνεις είναι σε αριθμό περισσότερα αρνητικά αλλά και σε ένταση και εν τέλει ζημιώνομαι. Γιατί αν ζημιώνομαι πρέπει να το κόψω τελείως. Ναι, τώρα, βέβαια, ότι μας τραυματίζει, Ναι, αν αισθανθώ ότι θέλω σχέση, ο άλλος άνθρωπος δεν θέλει, αλλά μπορώ να το διαχειριστώ και να βρισκόμαστε χωρίς να έχω την αποκλειστικότητα, okay, μένεις, αλλά ζήγησέ το. Ζήγησε τι από τα δύο... από πού γέρνει ζυγαριά, όπως θα νιώσεις εσύ. Ναι, ισχύει, γιατί αυτό που είπες, ότι μπορεί εγώ να έχω δεθεί με τον άλλον ο οποίος δεν θέλει σχέση και να τραυματίζομαι εγώ, και κατά βάση το ξέρουμε ότι θα τραυματιστεί το μέσα μας και το πιέζουμε, ενώ δεν πρέπει γενικά να πιέζουμε πράγματα. Και ξέρεις ποιο είναι το επίσης αρνητικό, ότι τελικά μένουμε σε αυτό, μας διεκδικούν και άλλοι άνθρωποι που θέλουν κάτι σοβαρό μαζί μας και είναι και ποιοτικοί, και τους απορρίπτουμε για να μένουμε σε κάτι που δεν μας ολοκληρώνει στην τελική, ελπίζοντας ότι ίσως αλλάξει. Αυτό είναι το χειρότερο κιόλας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σου ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν ωραίο το θέμα. Για τη συζήτηση. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε ότι έχεις και κανάλι στο YouTube και στο TikTok, όσοι ενδιαφέρονται έτσι να δουν τα βίντεο σου, που ανεβάζεις πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ναι, έχω ένα κανάλι στο YouTube που μπορούν να το βρουν οι ακροατές εκπομπής, πατώντας Ζαφ Κωνσταντίνιδης στα ελληνικά. Εκεί όπου, εντάξει, ανεβάζουμε τα shorts του TikTok, αλλά έχουμε και κάποιες παραγωγές, κάποια podcast με ανθρώπους που το ωραίο τους έχει ένα κοινωνικό ενδιαφέρον. Πολύ ωραία. Και με το fitness βέβαια. Και στο TikTok είναι που θα βρούνε tips αυτοβελτίωσης κυρίως, που τρέχουν πάρα πολύ δυναμικά σε καθημερινή βάση, 30 δευτερολέπτων, ενός λεπτού, με πολύ πολύ γρήγορες λύσεις για πράγματα που μας απασχολούν όλους. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Ζαφ Κωνσταντίνιδης, παιδιά. Ακολουθήστε τον. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι. Να είσαι καλά, Έλλη. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.